αποτελεί σημείο αναφοράς, θρησκευτικής ανάτασης και ελπίδας για κάθε πολίτη. Λαμπρότητα γιόρτασε το Ηράκλειο τον προστάτη του Άγιο Μήνα με πλήθος πιστών ασυραίων στο Μητροπολιτικό Ναό από νωρίς το πρωί για να ανάψουν ένα κερί στη χάρη του. Ο τωρινός μεγαλοπρεπής και επιβλητικός ναός του Αγίου Μήνα, όπου σήμερα τελούμε την ανέμακτο θυσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, επικαλούμαστε την χάρη και το έλεος του Αγίου Μήνα. Ενώνομαι με την προσευχή μας τα επίγεια με τα ουράνια. Χρόνια πολλά στο Ηράκλειο, στην Κρήτη, στους εορτάζοντες, να μας δίνει ο Άγιος Μηνάς δύναμη, υγεία και του χρόνου να είμαστε καλά. Η εορτή του Πολιούχου της πόλης του Αγίου Μηνά, ας γίνει μια ευκαιρία για όλους μας να κοιτάξουμε το τρυπανό μας με αγγελεγγύη. Ευχόμαστε σε όλους υγεία, κάθε χρόνο τέτοια μέρα να μπορούμε να είμαστε εδώ για αρκετά χρόνια, ειρήνη και ευτυχία σε όλο τον κόσμο. Μεγάλη χάρη του, μεγάλη γιορτή σήμερα, βοήθειά μας να είναι ο Άγιος Μηνάς, να μας βλέπει, να μας δίνει δυνάμεις. Πάντα, πάντα τον ετοιμώ και τον εδοξάζω, γιατί είναι προστάτης μας, θαυματουργός. Εγώ έρχομαι 60 χρόνια εδώ, κάθε χρόνο. Το πρωί εψάλλει όρθος, ακολούθησε συνοδική θεία λειτουργία και λιτάνευση της εικόνας του Αγίου στους κεντρικούς δρόμους του Ηρακλείου. Πολίτες αντάλλαξαν ευχές και αναφέρθηκαν στον προστάτη του Μεγάλου Κάστρου, άγρυπνο φρουρό της πόλης. Όλοι οι χριστιανοί και ειδικά εμείς εδώ στο Ηράκλειο, πρώτα-πρώτα δεν πρέπει να λείψει το εικόνα του από κάθε σπίτι. Βοηθιά μας να είναι ολονό και μας προστατεύει από κάθε κακό. Ερχόμαστε εδώ κάθε χρόνο, διότι είναι θαυματουργός. Τον έχουμε προστάτη το Ηράκλειο και έρχομαι σε ράφωνο γεράκι. Τίποτα άλλο, υγεία. Ελπίζουμε να φέρει υγεία, προκοπή και όχι πόλεμο σε όλο τον κόσμο. Για τη σχέση του Ηρακλείου με το προστάτη Άγιό του, ο Νίκος Καζαντζάκης έγραψε. Ολάκερη η πολιτεία ήταν ένα φρούριο. Η κάθε ψυχή ήταν και αυτή ένα φρούριο αιώνια πολιορκούμενο και είχε καπετάνιο έναν Άγιο, τον Άγιο Μηνά, τον προστάτη του Μεγάλου Κάστρου. Ένας Άγιος που δεν έμενε μόνο στο εικόνισμά του, κατέβαινε κάθε νύχτα, έβγαινε περιπολία. Σφαλνούσε τις πόρτες όσες είχαν ξεχάσει οι χριστιανοί ανοιχτές. Και όταν οι Τούρκοι ακόνιζαν τα μαχαίρια τους, πετιόταν ο Άγιος Μηνάς πάλι από το εικόνισμά του να διαφεντέψει τους καστρινούς.